Είναι έτσι όλα πρόχειρα. Το ίδιο βλέπω και με αυτή την κυβέρνηση. Τώρα εντάξει, να δώσω ένα άλοθη ότι έχουν άλλα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν αναλάβει κάποια υπουργεία, κάποιοι υπουργοί. Πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευση. Πρέπει να γυρίσει ο δικός φόρος στα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο, που σημαίνει ότι πρέπει το πετρέλαιο να ξεκινήσει με 60 λεπτά. Λοιπόν, ήταν δέσμευση. Της κυβέρνησης. Βλέπετε να υλοποιείται για τον ειδικό φόρο. Γιατί, δεν κατάλαβα. Άλλαξε κάτι, η ίδια κυβέρνηση δεν είναι. Τα ίδια άτομα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα όμως κοροϊδίας. Προσέξτε, έχουν κάνει οδυνηρά λάθη οι προηγούμενες κυβερνήσεις με το εκτείναγμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 230 ευρώ το χιλιόλιτρο. Με το 23% του ΦΠΑ, με αυτή την ανέχεια και την ανεργία, μειώθηκαν οι πωλήσεις, κλείσαν τα βενζινάδικα, πάγωσαν οι καταναλωτές και το κράτος πήρε μικρότερα έσοδα. Όταν θα δοθεί το πετρέλαιο με 50 και 60 λεπτά τιμή πώληση στο λίτρο στον καταναλωτή, φυσικά το επίδομα δεν νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει, ή αν υπάρχει, θα είναι στις πολύ ασθενέστερα κοινωνικές τάξεις, αυτές που και σήμερα παίρνουν ένα κοινωνικό επίδομα. Έτσι, γιατί το επίδομα πέρσι, δηλαδή με 80 και με 85 λεπτά που έχει το πετρέλαιο, με το επίδομα που έπαιρναν 35 λεπτά πίσω, ήταν στα 55 λεπτά αυτοί οι καταναλωτές. Άρα πηγαίναμε με δύο ταχύτητες. Κάποιοι καταναλωτές έπαιρναν με 50 λεπτά το πετρέλαιο, κάποιοι το έπαιρναν με 80. Λοιπόν, τώρα αυτό καλό είναι να εκλείψει για όλους, να έχουν μια μέση τιμή στα 50, 55, 60 και 45 απέσει το αργό. Άρα λοιπόν, μέσω όρο τα 50-60 λεπτά θα καλύψει όλη αυτή την. Από εκεί και πέρα, μια ομάδα του 10%, του 15% και σήμερα παίρνει κοινωνικά επιδόματα. Ας συνεχίσει να παίρνει και εκείνα. Το θέμα όμως είναι ότι και με το επίδομα υπήρχαν πολλές παρεξηγήσεις. Άνθρωποι που πραγματικά δικαιούνταν δεν το παίρνανε. Παράδειγμα, να αναφέρω τους φοιτητές, που το μεγαλύτερο κρούσμα το είχαμε στο νομό μας. Έτσι, δηλαδή, οι φοιτητές θεωρούνταν φιλοξενούμενοι και δεν έπαιρναν επίδομα. Λες και οι φιλοξενούμενοι από τους γονείς τους δεν παίρνουν τα λεφτά από τους γονείς τους για να θερμανθούν.